Η επικαιρότητα δίνει πάσα στην ενημέρωση. Οι συνεντεύξεις μαρκάρουν την αποκλειστικότητα. Και εσύ είσαι συντονισμένος με τη δική σου ομάδα. Sport Monday, κάθε Δευτέρα, 8 με 10 το βράδυ, στον Team FM 102. Ο Φώτης Ξενικάκης και ο Βασίλης Τσίγκος σε συντονίζουν με όλες τις εξελίξεις και guest σχολιασμοί από τον Κερατούκλη. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ρεθύμνου. Δηλώσεις πρωταγωνιστών, αθλητικά gossip, συνεντεύξεις έκπληξη. Sport Monday, κάθε Δευτέρα, 8 με 10 το βράδυ, στον Team FM 102. Γιατί ο αθλητισμός στο Ρέθυμνο είναι διασκέδαση. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για το τρίτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και γέμισε για ακόμα μια φορά το στούντιο με πολύ ευχάριστα πρόσωπα, μπορώ να πω. Όλοι χαμογελαστοί είναι σήμερα, πάντα κάθε χρόνο σε αυτή τη συνέντευξη τύπου. Είναι όλοι χαμογελαστοί. Μετά το τέλος του τελικού είναι η μισή χαμογελαστή και οι άλλοι κλαίνε. Η μία ομάδα του τελικού έχει έρθει με κάποια μπλουζάκια τα οποία θα μας αποκαλύψουν στη συνέχεια τι σημαίνουν. Θα τα δείτε και στη φωτογραφία που θα βγάλουμε μετά το τέλος της εκπομπής. Και ας ξεκινήσουμε να πει ο Βασίλης ποιοι έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε, ποιους έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή Sport Monday και στο στούντιο Team FM. Όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, μαζί μας θα έχουμε για αυτή την συνέντευξη τύπου που την να καθιερωθεί εδώ πέρα στην εκπομπή μας πλέον κάθε χρόνο του τελικού του εργασιακού πρωταθλήματος μπάσκετ. Από τους διοργανωτές, τον κύριο Τρανταλίδη Χρήστο. Καλησπέρα κύριε Χρήστο. Καλησπέρα για μένα. Τον κύριο Νίκο Προβιά. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και εσάς. Και πριν είπαμε πρώτα το φωτο έκφραση, τώρα θα πούμε πρώτα τα Hacker Dance, γιατί εντάξει, δεν ξέρουμε ακόμα πώς έχει μπει η κλήρωση. Βάση βαθμολογίας δεν έχει. Βάση βαθμό, ήρθε και ο αθλητής εδώ πέρα, έχουν έρθει πολύ βαριά πυροβολικά, στο πούμε σήμερα. Εδώ είστε ακούστηκο στον κύριο Κωνσταντινίδη δίπλα σας, όπως σας έδειξα. Μπράβο, ευχαριστώ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τα Hacker Dance και μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο, θα τον πω εγώ, τον κύριο Γιώργο Ξενίδη. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Το coach Παύλα Παίχτη, τον Αστρινό Πηγουνάκη. Καλησπέρα και από μένα. Και για το φώτο έκφραση έχουμε τον κύριο Κωνσταντινίδη σαν αθλητή της ομάδας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και πρόεδρο Παύλα Προπονητή, Παύλα Μεγαλομέτωπο, Παύλα τα πάντα όλα, κύριο Νίκο Κιουρτζηδάκη. Καλησπέρα. Ο ίδιος τίτλος ισχύει για τον κύριο Ξενίδη, έτσι. Τον λέμε κάθε φορά. Λέω, ο Ξενίδης δεν είναι παίχτης. Λέω, όχι, ναι, τίποτα. Εγώ ήμουν 3P, έχει μείνει τώρα 1P. Α, ωραία, αφαιρούμε λοιπόν τον παίχτη. Και τον προπονητή. Έχει αναλάβει ο διπλανός. Ναι, βέβαια, άστο τώρα. Ωραία. Μάλιστα. Καταλάβει ο Κιούρτσε λίγο, μην το αγχώνεσαι. Α, ωραία, ωραία. Σας ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά που είστε εδώ κοντά μας στην εκπομπή Sport Monday και για να σας βλέπω έτσι χαρούμενος, πάνω να πει πως όλα κύλησαν καλά για ακόμα μια χρονιά όσον αφορά το εργασιακό πρωτάθλημα μπάσκετ. Κάθε χρόνο λέμε ότι αυξάνονται οι ομάδες, αυξάνεται ο κόσμος, εγκαταστάσεις μένουν ίδιες, δυστυχώς δεν αυξάνονται, αλλά αφού έχετε τόση όρεξη γι' αυτό, κυλούν όλα καλά και φτάνουν όπως πρέπει τα πράγματα μέχρι το τέλος. Θα ξεκινήσω όπως κάνω πάντα με τους διοργανωτές, τον κύριο Τρανταλίδη και τον κύριο Προβιά. Ήρθε άλλος ένας, ναι, να το πούμε. Ναι, ναι, θα το πούμε. Παρουσιάστε μας τον, πρέπει να γίνεις μέλος της εκπομπής πλέον. Εσύ έχεις πάρει το κολλάι τώρα. Τη δουλειά σου, τη δουλειά σου, εσύ, εγώ τη δικιά μου. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε και μετά θα τον παρουσιάσουμε για να μας πει αμέσως, να μας μιλήσει και αυτός. Θα ξεκινήσουμε τον κύριο Τρανταλίδη λοιπόν και τον κύριο Προβιά να μας πούν πώς κύλησαν τα πράγματα εφέτος. Τι είδαμε διαφορετικό από τις προηγούμενες χρονιές και νομίζω ότι πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι για ακόμη μια χρονιά που σας έχουμε κοντά μας λίγο πριν το μεγάλο τελικό. Καλησπέρα σε όλους σας. Φέτος για άλλη μια χρονιά πάνω από 500 άτομα ήρθαν και συμμετέχουν σε αυτό το θεσμό που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Από 32 ομάδες που ήμασταν πέρυσι και ξαναμιλήσαμε, είμαστε πλέον 34 φέτος, ζωή να έχουμε όλοι. Και του χρόνου ένα στους τριπόλους ακόμα θα είμαστε. Ωραία. Το μεγάλο κάθε, όπως είπατε και εσείς, είναι βέβαια οι εγκαταστάσεις μας. Δηλαδή, 34 ομάδες παίζουμε σε ένα γήπεδο του Πανεπιστημίου Κρήτης που μας φιλοξενεί και είναι πάνω σε αυτή τη διοργάνωση. Και δεν χωράμε πλέον. Δυστυχώς, θα ξαναβούμε άλλη μια φορά, μπάς και μας ακούσει κάποιος. Αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει πάρα πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι και νομίζω ότι μπορεί να φτάσουμε
στη θέση να πούμε και σε άλλους να μην συμμετέχουν πια, δηλαδή αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, γιατί όπως λέτε δεν χωράτε όντως, πάρα πολλές ομάδες, πάρα πολλά παιχνίδια. Δηλαδή... Από θέμα διοργάνωση είναι κρίμα, ας πούμε, π.χ. η Α2 να παίζει κάθε 15 μέρες. Ναι. Που παίζουν τώρα τα παιδιά. Και αν, ας πούμε, έχει κάποιος ρεπό, γιατί στους ομίλους ήταν 11 ομάδες, μπορεί να παίζει και ένα μήνα ένα αγώνα η κάθε ομάδα. Οπότε αυτό ήταν μεγάλο κρίμα για κάποιους, να παίζει μία φορά το μήνα. Δηλαδή, θα μπορούσαν να παίζουν και κάθε εβδομάδα, γιατί θα παίξουν και περισσότερους αγώνες αν είχαμε και άλλες καταστάσεις, να το πούμε έτσι. Ναι, σίγουρα. Αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι και μακάρι να ακουστούμε κάποια στιγμή και επιτέλους να δούμε και στο Ρέθινο εγκαταστάσεις που βλέπουμε σε διπλανές πόλεις και νομούς που δεν ξέρουν τι να τις κάνουν, να το πω έτσι. Και βλέπουμε γήπεδα πραγματικά να μην χρησιμοποιούνται. Από εκεί και πέρα πώς κύλησαν τα πράγματα γενικότερα στη διοργάνωση από θέμα διαιτητών, ομάδων, όλα κύλησαν καλώς. Φτάνουμε στο μεγάλο λίγο, τελικό. Αργήσαμε λίγο να ξεκινήσουμε φέτος. Παρ' όλα αυτά έχει τρέξει η χρονιά πάρα πολύ καλά. Όλες οι ομάδες, δηλαδή τα παιδιά έχουν πάει πάρα πολύ καλά σε όλους τους αγώνες. Το κλίμα ήταν πάρα πολύ ευχάριστο. Όλοι όσοι ανεβαίναν πάνω είδαν και την οργάνωση που υπάρχει τόσα χρόνια και εδώ με τον Νίκο, τον προβλήτη που θα μιλήσουμε. Δίνουμε αγώνα σχεδόν κάθε εβδομάδα για να υπάρχει μια άρτια οργάνωση όλο αυτό το πράγμα. Και ελπίζουμε να συνεχιστεί και να υπάρχει και ένα καλό κλίμα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα και στο τελικό, που αυτή είναι και η εικόνα μας για όλη τη χρονιά. Ωραία. Πάμε και στον κύριο Προβιά. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Νομίζω είστε ένας άνθρωπος που είστε βαρόμετρο σε πολλά πράγματα που γίνονται σε αυτό το γυμναστήριο και στην αίθουσα του Πανεπιστημίου και χαιρόμαστε πραγματικά που υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και μπορούν να διεξαχθούν τέτοια πρωταθλήματα και τέτοιες διοργανώσεις. Οπότε θα ήθελα και από εσάς την άποψή σας πώς κυλήσαν τα πράγματα γενικότερα και πόσο θα αντέξει το γυμναστήριο του Πανεπιστημίου ακόμα τέτοιους ρυθμούς. Εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι και είναι και φιλοσοφία μας ότι θα κάνουμε τα πάντα για να κάνουμε τον αθλητισμό, τον εργασιακό αθλητισμό στο Έθνο να είναι πολύ ψηλά. Οπότε κάθε χρόνο ενώ λέμε ότι έχουμε φτάσει στα όρια μας, κάθε χρόνο έχουμε μάθει να τα ξεπερνάμε. Ναι. Και επειδή είμαστε και άνθρωποι του αθλητισμού, θα δοκιμάσουμε να τα ξεπεράσουμε ακόμα μία φορά. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γιατί έχουμε ένα πρωτάθλημα που φέτος είχε 164 αγώνες, που είναι το μεγαλύτερο πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή που υπάρχει στην Κρήτη και που γίνεται σε ένα γυμναστήριο. Αναλογιστείτε ότι κάθε Σαββατοκύριακο, αν έχουμε κανονικό πρόγραμμα, πρέπει να έχουμε 17 παιχνίδια σε ένα γυμναστήριο που ακόμα και να παίζαμε και τα μεσάνυχτα και τα ξημερώματα, πάλι δεν μας φτάνουν οι ώρες. Θέλουμε 36 ώρες για να κάνουμε αυτά τα παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά, είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα ανθρώπων που το έχει αγκαλιάσει. Έχουμε μια πολύ καλή οργανωτική επιτροπή και έχουμε όλους τους αρχηγούς των ομάδων που καταλαβαίνουν το πρόβλημα και στηρίζουν την προσπάθειά μας. Δεν είναι τυχαίο ότι στην αρχή της χρονιάς οι ομάδες του εργασιακού ήταν αυτές που μπήκανε πρωτοπόροι για να διεκδικήσουμε για το Ρέθινο διάφορα πράγματα και για το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο αλλά και για τον αθλητισμό της πόλης. Θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που στο μέλλον θα δώσουμε πολλά περισσότερα, θα διεκδικήσουμε για αυτό που πιστεύουμε ότι είναι σωστό και πιστεύω στο τέλος θα κερδίσουμε όλοι μαζί. Ωραία. Να πούμε ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια σίγουρα υπάρχουν πολλά μέλη, πολλοί άνθρωποι που βοηθούν για να διεξαχθεί αυτό το πρωτάθλημα, όπως και να καλησπερίσουμε αυτή τη στιγμή τον Παντελή Παπαγιαννάκη. Καλησπέρα και από μένα. Που σας θυμόμαστε τόσα χρόνια που ασχολείστε, όλα τα πρόσωπα είναι γνωστά τέλος πάντων και βλέπουμε ότι συνεχίζεται, αν και με τόσες δυσκολίες, να διοργανώνετε ακόμα αυτά τα πρωταθλήματα και με περισσότερους αθλητές και με περισσότερα παιχνίδια όπως ακούσαμε πριν και με περισσότερες δυσκολίες σίγουρα παρουσιάζονται κάθε χρόνο. Πέρα ότι με καλύψανε οι προλαλήσαντες, έχουμε κάνει μια θα έλεγα εξαιρετική ομάδα στην Επιτροπή που το μόνο που έχω να πω, κάθε χρόνο θα τα λέμε τα ίδια και τα ίδια, συγχαρητήρια, να ευχαριστούμε τον Προβιά, τον Τρανταλίδη, αυτό είναι το θέμα, ότι έχουμε κάνει μια παρέα, αγαπάμε αυτό που κάνουμε, το κάνουμε με όρεξη. Το θέμα είναι ότι για άλλη μια φορά είναι τα παράπονά μας, τα εκφράσανε τα δύο παιδιά, ο Νίκος και ο Χρήστος, έχουμε πρόβλημα γηπεδικό, ώρες και... Θα πω άλλη μια φορά ότι
αν του χρόνου έρθουν παραπάνω ομάδες, δεν ξέρω τι να πω. Πώς θα καλυφτούν οι αγώνες. Αυτό εμένα με προβληματίζει. Αλλά εντάξει, πιστεύω θα βρούμε τον τρόπο. Πιστεύω να υπάρξει τρόπος ή πρέπει να βοηθήσει κάποιος για να μπορούμε να έχουμε είτε γήπεδο, γιατί από ό,τι φαίνεται το καινούριο κλειστό δεν πρόκειται να φτιαχτεί από ό,τι με ενημερώνουν. Από εκεί και μετά θα δούμε. Εγώ να ρωτήσω μια ερώτηση πριν πάμε στους πρωταγωνιστές του μεγάλου τελικού. Να κάνω μια ερώτηση βασικά. Αυτά τα λέμε τόσα χρόνια και από εδώ και εσείς καθημερινά τα ζείτε, και στο τέλος του τελικού βλέπουμε ανθρώπους, τοπικούς άρχοντες, και έρχονται στο τελικό, βραβεύουν, κάνουμε, δείχνουν και ότι βλέπουμε συχνά. Αυτό που λέτε ότι το λέμε αλλά δεν τα ακούει κανείς. Ξέρω ότι κάποιοι άνθρωποι σαν και εσάς έχετε πάει, το έχετε ξαναπεί, το έχετε ξαναπεί. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει για να δούμε κάτι διαφορετικό? Δηλαδή κάθε χρόνο περισσότερα πράγματα, περισσότεροι αγώνες, περισσότερα, και σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σαν να θυμάμαι την περσινή εκπομπή, ακριβώς την ίδια με άλλους πρωταγωνιστές, αφού δεν είχαμε τα Χάγκεντας, και να λέμε αυτά τα πράγματα. Μία χρονιά μετά δεν είχε αλλάξει πραγματικά τίποτα. Τι πρέπει να γίνει κατά την άποψή σας, μήπως αλλάξει κάτι? Η πολιτεία αυτή, το έχω πει πολλές φορές, ότι στερείται αθλητικής στρατηγικής. Είναι κάθε φορά ό,τι μας τύχει. Ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά και δεν θα είναι και ο πρώτος τελικός που οι ομάδες του εργασιακού μου προτείνουν σαν οργανωτική επιτροπή να μην καλέσω κανένα από τους τοπικούς άρχοντες στον τελικό του εργασιακού. Και μάλιστα δεν είναι λίγες οι φορές που στην απονομή των μεταλλίων που κάνει είτε ο Δήμαρχος είτε κάποιος άλλος από το τοπικό Δήμο, οι αθλητές μου λένε γιατί να μας κάνει την απονομή ο Δήμαρχος όταν είναι απλήρως απόνο όλη τη χρονιά από αυτή τη διαδικασία. Φέτος ξεκινήσαμε μια προσπάθεια με το Δήμο Ρεθύμνης, όπου ήρθε να αγκαλιάσει το πρωτάθλημα τις πρώτες μέρες, μας αγόρασε 10 μπάλες και αυτή ήταν η προσφορά του Δήμου Ρεθύμνης στο συγκεκριμένο εργασιακό πρωτάθλημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς γενικά είμαστε άνθρωποι που παίρνουμε την τύχη στα χέρια μας, οπότε δεν μπορούμε να στηριχτούμε στο Δήμο Ρεθύμνης. Έχουμε τελειώσει πλέον από τις υποσχέσεις και από αυτά που περιμένουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε τα πράγματα μόνοι μας. Και σε αυτό επίσης τον τομέα, στον αθλητισμό και στις αθλητικές εγκαταστάσεις, αν δεν υπάρξουν ιδιωτικές πρωτοβουλίες και άνθρωποι που πιστεύουν στον εαυτό τους, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Δηλαδή, βλέπετε ότι ένα κλειστό γυμναστήριο που προσπαθούμε να φτιάξουμε στην πόλη μας από το 2006 έχει ξεκινήσει. Έχουμε 2018, 12 χρόνια. Νομίζω ότι εκκλησία να ήταν, θα τη φτιάχναμε πιο γρήγορα με τον έρανο, ας πούμε, θα είχαμε τελειώσει. Οπότε θέλω να πω ότι μην περιμένετε πλέον τίποτα άλλο από τη συγκεκριμένη πολιτεία, γιατί δεν έχει καμία προτεραιότητα για να δώσει τίποτα προς αυτό το κομμάτι που λέγεται απλός πολίτης που αφορά τον αθλητισμό. Ναι, δεν υπάρχει καμία. Αν περιμένουμε από αυτούς, θα πρέπει να το έχουμε αφήσει πολλά χρόνια τώρα. Ωραία. Με καλύψατε πλήρως. Πάμε στους πρωταγωνιστές. Ας πάμε βάσει βαθμολογίες, γιατί βλέπω το γύρο Κυρτζουδάκη με κοιτάει περίεργα. Πρόσεξε τι θα πει, σαν να μου λέει. Όχι, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Να αφήσουμε λίγο τον κύριο Κυρτζουδάκη, καθώς έχουμε δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα, που σημαίνει ότι γράφει λίγο στην εκπομπή, να τον αφήσουμε τελευταίο. Να μην απαντήσει στα ερωτήματα των ακροατών μας. Να τον αφήσουμε τελευταίο να μας μιλήσουν πρώτα όλοι οι άλλοι. Ωραία. Γιατί έχουμε κάποια ερωτήματα για τον κύριο Κυρτζουδάκη, βάσει ακροατών πάντα, έτσι. Ωραία. Τα μηνύματα έχουν. Ας ξεκινήσουμε το θέμα του Χάγκεντας, τον κύριο Ξενίδη και τον κύριο Αστρινό. Ωραία. Κάνει παρεμβολές. Δεν πειράζει. Ακούτε κάτι? Όχι. Ωραία, εμείς ακούσαμε γι' αυτό. Πάμε λοιπόν στα Χάγκεντας με μια χρονιά απουσίας. Ξανά εδώ, ξανά στη συνέντευξη τύπου του μεγάλου τελικού. Δύο λόγια θέλαμε για τη φετινή χρονιά και από τους δύο. Ας ξεκινήσει τα δύο πι, πρώτα αφού είπατε με τα πι. Κύριο Ξενίδη, και μετά ας πάμε στον προπονητή. Τα δύο πήγαν. Α, δύο πήγαν Αστρινός. Ωραία, συγγνώμη. Συγγνώμη. Αφού πήρε από τρία, πήγε στο ένα. Ναι, 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 έχουμε κοπεί τα δύο. Ωραία. Πάμε με τον coach πρώτα λοιπόν. Ωραία, λοιπόν. Που τον βλέπω αρκετά αποφασιστικό από την ώρα που ήρθε. Καταρχάς, κρατάμε και μούτρα γιατί δεν μας έφερε το φίλο μας τον Μάρκο εδώ πέρα. Την άλλη φορά με το κύπελο. Με το κύπελο μας το φέρετε. Ωραία. Έχει πολλά κύπελα σπίτι και μετάλλιο ο Μάρκος. Αυτά μην τα λέτε όμως απέναντι σε αντιπάλους που δεν έχουν γευτεί ακόμα το τίτλο του εργασιακού πρωταθλήματος. Γι' αυτό δεν ήρθαμε. Ωραία, εντάξει. Εμείς τελευταία φορά εδώ πέρα ήρθαμε πριν από 1,5 χρόνο.
Είχαμε πάρει τότε το κύπελο, το Παγκρίτιο, και τότε κάναμε μία δήλωση όλοι μαζί που είχαμε έρθει ότι ένα διάλειμμα θα κάνουμε και θα ξανάρθουμε, να μας περιμένετε. Ορίστε, εδώ είμαστε, να πάρουμε πάλι αυτό που έχουμε κάνει δικό μας πλέον, 6 κύπελα, να πάρουμε το 7ο. Και ο κύριος Νίκος εδώ απέναντι, ο Τσουρτσιδάκης, δυστυχώς θα τον παρομοιάσω τώρα, όπως λένε και οι συμπαίκτες μου, με ένα παλιό προπονητή, ένα θρύλο του μπάσκετ, βέβαια, που ο φίλος μας ο Παύλος ο Κωνσταντινίδης τον είχε θεό τότε που ήταν στον Άρη, το Γιάνναρο τον Ιωαννίδη, ο οποίος ήταν ο Γιάννης Ιωαννίδης, αν θυμάστε, ο προπονητής που έχασε 2 συνεχόμενους τελικούς Ευρωλίγκας. Έτσι ήταν λοιπόν και ο Νίκος ο Κιουρτζηδάκης από το βράδυ της Κυριακής. Ήταν ο προπονητής με 2 συνεχόμενους χαμένους τελικούς του εργασιακού. Εντάξει, νομίζω ότι ξεκινήσαμε όπως θα έπρεπε αυτή τη συνέντευξη για αυτό το τέτοιο. Δεν ξέρω αν ήσασταν σε ένα ειδικό χώρο, τι θα γινόταν. Όχι, αν ήμασταν σε ειδικό χώρο δεν θα γινόταν τίποτα. Δεν τον έχασαν τελικό, οι άλλοι τον κερδίσανε. Μας είχες πει και τότε ότι εσύ το έδωσες. Ήθελες να το δώσεις? Όχι, όχι, δεν το είπα αυτό. Ωραία. Να δώσει Νίκος και κύπελο ποτέ. Λοιπόν, πάμε λίγο στα, να αφήσουμε τα καλαμπούρια. Εμείς καταρχήν φέτος είχαμε μια περιπετειώδης χρονιά με τραυματισμούς πολλούς, με απουσίες. Τελικά χάρη κυρίως, και εδώ να το πούμε, εντάξει, είναι οφθαλμοφανέστατο, κυρίως το Γιώργο τον Κούμουλο, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετική χρονιά. Έχουμε καταφέρει να πάμε πάλι στον τελικό. Θα μπούμε μέσα στο γήπεδο άνετοι, χωρίς άγχος. Έτσι αλλιώς έχουμε συνηθίσει πλέον στους τελικούς, δεν αγωνόμαστε. Θα μπούμε μέσα στο γήπεδο, θα παίξουμε το παιχνίδι μας όσο μπορούμε και θα κοιτάξουμε να πάρουμε το κύπελο. Απέναντί μας σίγουρα έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, την καλύτερη ομάδα της χρονιάς, βάσει και με τα αποτελέσματα και με την πορεία, με πολύ καλούς παίχτες, έμπειρους παίχτες που έχουν παίξει σε μπασχετικούς, τέλος πάντων. Θα είναι σίγουρα ένα πολύ καλό παιχνίδι για όποιον έρθει να το δει, και πιστεύω στο τέλος θα κερδίσει ο καλύτερος. Κύριε Ξενίδη, περιμένετε ότι θα είναι από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχετε συμμετάσχει? Νομίζω ναι, θα είναι. Γιατί το θέμα είναι ότι μεγαλώνουμε κιόλας και ο βασικός κορμός μας, θα έλεγα ότι έχει ένα θέμα φυσικής κατάστασης, ειδικά σε σχέση με τα παιδιά που ένα κλικ πιο γρήγορη είναι. Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν ξέρω πώς θα μετρήσει. Το θέμα είναι ότι εμείς το θέλουμε, δεν πάμε να το χαρίσουμε στο Γιούρτς. Αν μπορέσει να το πάρει, ας το πάρει. Κοίταξε, αυτό είναι και θέμα προπονητή και σκάουτινγκ, μετά τι έχει κάνει αντίπαλη ομάδα βάσει των... Δεν υπάρχουν σκάουτινγκ στο εργασιακό. Όχι, Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Ξέρω ότι παρακολουθείτε όμως γενικότερα τον μπάσκετ. Όλοι ξέρουμε όλους τι κάνουν. Ωραία. Δεν αυτό λέω. Οπότε θέμα, οι τακτικές λίγο στο τέλος ίσως κρίνουν τον τίτλο. Όχι, θα είναι όμως ένα μπασκετικό μάτς, και το οποίο νομίζω όντως θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και νομίζω το περιμένουν όλοι με μεγάλη αγωνία για να δουν αν θα καταφέρει ο Κιούρτς να το πάρει ή αν καταφέρουμε να το δώσουμε το κύπελο που, τέλος πάντων, αν τι άλλο, δεν μας το έχει πάρει ακόμα κανένας, γιατί πέρυσι δεν μας το πήρε γιατί δεν κατεβήκαμε. Θα είναι ενδιαφέρον. Πώς ήταν η χρονιά γενικότερα για εσάς? Ακούσαμε ότι είχατε τραυματισμούς, είχατε θέματα σε σχέση με άλλες χρονιές και για τη διεξαγωγή γενικότερα, που είστε από τις πιο έμπειρες ομάδες. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν ένα πρωτάθλημα το οποίο από την αρχή φάνηκαν ποιες ομάδες είναι πιο ισχυρές. Εμείς είχαμε θέματα όντως, όπως λες, αλλά είχαμε την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε και να φτάσουμε εδώ που βρισκόμαστε τώρα. Και νομίζω ότι δίκαια οι δύο καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος βρίσκονται στον τελικό. Και για τον Μπλουζάκι? Αυτό πήγα να πω εγώ. Το Μπλουζάκι, θα μας το απαντήσετε τώρα ή σήμερα, νομίζω. Όχι σήμερα. Όχι σήμερα. Είναι ένα συνθηματάκι που λέμε εμείς στα ποδητήρια πριν να βγούμε σε κάθε αγώνα να παίξουμε, έτσι σοβαρό αγώνα. Εγώ θα έλεγα εμπνευστής είναι ο Χρήστος ο Γκογκίτσας. Μετά το τέλος του αγώνα, και αν έχουν πάει όλα καλά, θα το ερμηνεύσουμε σε αυτούς που πρέπει, όχι σε όλους, γιατί είναι λίγο ακατάλληλο. Εμένα το μυαλό μου πάει, βέβαια,
τώρα ούτε νύφες, μάλλον πως είμαστε εμείς οι γαμπροί. Ωραία, θα μας το πείτε όμως με τέτοιο τρόπο ώστε όταν έρθετε, αν είστε εσείς, αν είστε εσείς οι νικητές, δεν είμαστε που θα είμαστε, θα ξανάρθουμε. Ωραία, θα μας το πείτε με όμορφο τρόπο να μπορούμε να το πούμε στον αέρα. Κάποιες λέξεις να χρησιμοποιήσουμε. Θα δούνε τη φωτογραφία που θα βγάλουμε μετά, γι' αυτό θα δημιουργήσουμε απορίες γι' αυτό περισσότερο. Ωραία. Πάμε και στην αντίπαλη ομάδα. Το παίχτη θα ξεκινήσει. Καταρχήν να ευχαριστήσω. Γιατί φέτος δεν ήταν μόνο οι δύο μας που πήγαν στο τελικό, και οι τέσσερις που πήγαν στο τελικό ήταν αξιόλογες. Τέσσερις πήγαμε στο τελικό. Στον τελικό, στην τετράδα. Στο Final Four. Τέσσερις όλες ήταν αξιόλογες, όλες. Ήταν κάτι παραπάνω οι τέσσερις που πήγαν. Μα μην μου τον επικάλετε, αφήστε τώρα που έχει πάρει. Έχει σκεφτεί τι θα πει, τον διακόπτεται. Αθρινέ, από τώρα ξεκίνησε. Άστον να κάνει τώρα. Τα έχει σημειώσει μπροστά, μην τον περιμένει. Θέλει να κάνει τώρα δημόσιες σχέσεις για να έχει την κερκίδα με το μέρος. Μα δεν χρειάζεται αυτό, έτσι. Η κερκίδα δικιά σου ήταν. Το Χάιντεν έχει συνηθίσει, παίζει πάντα εκτός έδρας. Είναι σαν τον Ολυμπιακό, τα φεύγει το Καρεσκάκι, όλοι βρίζουν. Το τελευταίο τι το θέλατε τώρα. Δεν θα μου αφήσει να μιλήσω, εγώ τζάμπα ήρθα. Για τη φωτογραφία έτσι. Φωτογραφία είναι, γράφει πολύ φωτογραφία. Βέβαια έχω το χαρτί τον Άσο δίπλα μου. Είναι στο γρήγορο παιχνίδι που ανέφερε ο κύριος Ξενίδης, ο Άσος που είναι δίπλα σας. Ναι, στο γρήγορο παιχνίδι. Λοιπόν. Τώρα τι, δεν ήξερα τι έλεγα. Είδες που σου είπα, μην τον κόβεις. Κατάλαβες τώρα, και μετά θέλει να πάρει και τελικό. Άμα του πετάξουμε μια αλλαγή έτσι, ξεκάρφωτε ένα time out, θα τα χάσει τελείως. Θα κάνει άλλα ντάλλο. Όχι, όχι, αυτός ξέρει να παίρνει time out και ξέρει να παίρνει και την κατάλληλη στιγμή. Θα μας το απαντήσει σε λίγο. Έχουμε ερώτηση. Γιατί έχουμε ερωτήσει από τους ακροατές. Εσύ που το μάθες αυτό. Έχουμε ερώτηση από ακροατές. Ότι είχατε ένα time out σε ένα πολύ σημαντικό χρόνο. Που μπορούσε να αλλάξει όλη τη ροή του μπάτς. Ναι, στα 0,003. Και τι είπε στους παίκτες εκείνη τη στιγμή. Τις οδηγίες που έδωσε. Τις οδηγίες που έδωσε στα 0,3 κλάσματα του δευτερολέπτου. Το time out του πρέπει για την αντίπαλη ομάδα. Να οργανώσει την επίθεσή τους. Και εσύ είχες άμυνα, έτσι. Εγώ άμυνα. Ωραία. Δυστυχώς έκανα λάθος. Εντάξει. Πρέπει να παραδεχόμαστε λάθη μας. Γίνονται και αυτά. Ωραία. Δύο λόγια και από εσάς για τη φετινή διοργάνωση γενικότερα που ξεκίνησε να λες. Η διοργάνωση ήταν άψογη. Το γυμναστήριο ήταν άψογο. Οι διαιτές ήταν άψογοι. Αφού πήγες τελικό. Δεν έχει σημασία αν πήγα τελικό ή όχι. Ήταν από τις καλύτερες χρονιές. Όπως και η περσινή βέβαια. Εντάξει, δεν είχαμε παρατράγωδα, δεν είχαμε τραυματισμούς. Οι τραυματισμοί των αντίπαλων δεν ξέρω αν ήταν από τον αγώνα, πρέπει να πω πριν. Είχαμε πολλά tackling φέτος. Πόσο πριν? Όχι, οι τραυματισμοί στον αγώνα σας ήταν από τους παίκτες από τον αγώνα ή ήταν? Ότι κάναμε σκληρή προετοιμασία στο Καρπενί τον Νοέμβριο και είχαμε πολλούς τραυματισμούς μυϊκούς σαν τον Ολυμπιακό του Φερόπουλου, ξαναλέω. Πάντε πάλι τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, τι άλλο θέλετε να σας πω? Ναι, μα δεν είμαι και πολλά. Πώς και πώς περιμέναμε, κάτι. Εγώ δεν έχω ξαναπαίξει τελικό. Θέλω να μου πεις πόσο διαφορετικός ήταν ο τελικός ο φετινός σε σχέση με τον περσινό και αν η ομάδα του Φώτο Έκφραση είναι αποφασισμένη πραγματικά να τα δώσει όλα. Και να πω και κάτι, έχετε ένα μεγάλο έτσι στόχο όταν αποκτήσετε ένα τίτλο και απέναντι από την ομάδα στα Χάγκεντας. Κοίτα, σίγουρα θα είναι ο τελικός από πέρσι πιο εύκολος. Στην ουσία δεν παίζουμε τα Χάγκεντας. Με τον Κούμουλο θα παίξουμε. Έτσι είναι η γνώμη μου. Αυτό τώρα που λες, καταλαβαίνεις ότι ο κύριος Αστρινός σκέφτεται τώρα τι θα σου απαντήσει. Όχι, όχι, εγώ είχα πει, εμείς είχαμε ζητήσει κιόλας να παίξουμε το τελικό χωρίς τον Κούμουλο. Απλά ο Νίκος δεν ξέρω τι έπαθε. Τώρα έκανε απανωτές σκέψεις, ξανασκέψεις. Μιλούσε με τον Βαγγέλη τον Βασιλάκη όλο το βράδυ χθες στο τηλέφωνο. Τι θα κάνουμε. Μην τον εβάλει, δεν έχω πρόβλημα. Πέρυσι η αλήθεια είναι να σου πω κάτι τώρα, γιατί αυτό είναι και θέμα εμπειρίας. Πέρυσι ήρθες αρκετά ενθουσιασμένος για το μεγάλο τελικό. Είπες πολλά πράγματα, όχι κακά, στηρίζεις την ομάδα σου και σου βγάζω το καπέλο σίγουρα. Και ήρθε μια ήττα απρόσμενη για σένα ή για κάποιους. Οπότε δύο, φέτος σε βλέπω αρκετά πιο έμπειρο. Για δύο πόντους κάνεις τώρα έτσι. Όχι, λέω. Αρκετά έμπειρο στις δηλώσεις σου, προσγειωμένο απέναντι σε μια ομάδα που σίγουρα είναι έμπειρη σε αυτό το κομμάτι. Αλλά αν κατακτήσεις τον τίτλο, σίγουρα η δυναμικότητα της αντίπαλης ομάδας σου δίνει μεγαλύτερη
Κοίτα, βάσει στατιστικών. Μεγαλύτερο κίνητρο. Πρόπερσι ήμουν τρίτος, πέρσι δεύτερος, άρα φέτος ήμουν πρώτος. Εντάξει. Ωραία. Εσύ το ρίχνεις εκεί. Εμείς κάθε χρόνο ψάχνουμε ένα κίνητρο. Και. Εντάξει, οκ, κάτι γίνεται τώρα. Το θύμα ψέλα, Νίκο. Δώσε μας κάτι ακόμα. Δώσε μας κάτι ακόμα. Φοβάμαι να μιλήσω, βέβαια. Ωραία, μέχρι να ξεφοβηθείς, πάμε και στο. Εντάξει, όπως και να έχει, ο Νίκος ομορφαίνει πάρα πολύ την παρουσία του τελικού, ό,τι και να πείτε. Έτσι είναι ένας άνθρωπος απίστευτος. Το μοντέλο να μιλήσω. Πάμε και στον κύριο Κωνσταντινίδη, τον αθλητή του κύριου Κυρτζηδάκη, από το Φωτοίκφραση. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι η δεύτερη φορά, μάλλον είναι για μένα η τέταρτη φορά που θα βρεθώ στο τελικό. Άλλες δύο φορές είχα βρεθεί με την αστυνομία. Και η δεύτερη φορά με την ομάδα του Νίκου. Ξαναντιμετώπισα τα Χάγκεν άλλες. Είναι η τρίτη φορά. Θεωρώ ότι τα Χάγκεν είναι φαβόρη, ας μην κρυβόμαστε. Θα προσπαθήσει η ομάδα μας να κάνει ό,τι καλύτερο. Πέρσι το χάσαμε στο τέλος, δηλαδή στο τελευταίο δευτερόλεπτο, ας το πούμε, το match. Θεωρώ ότι θα γίνει ένα καλό παιχνίδι και θα προσπαθήσω να αντιμετωπίσω εδώ το φίλο μου τον Αστρινό και το φίλο μου τον Μπονατάκη, που είμαστε στα ίδια σωματοδομικά χαρακτηριστικά. Είναι εσείς που κρίνετε το γρήγορο παιχνίδι που έλεγε εγώ. Το γρήγορο παιχνίδι θα είναι μάλλον. Σε σκέψη, αν βρεθούμε σε κάνα τραπέζι, να φάμε καμιά μπριζόλα. Εντάξει, άμα τα ακούσει αυτό, θα σου κάνει καμιά λαβή παλαιστική. Πρόσχε. Εντάξει, τώρα κακά τα ψέματα. Η ηλικία μας πλέον αρχίζει να γίνεται κατάλληλη για να αρχίσουμε να αποσυρώμαστε από το εργασιακό. Ας παίξει κάποιος άλλος. Εντάξει. Το εργασιακό δεν είναι και για νεαρούς. Δεν είναι για νεαρούς, αλλά λίγο πιο μεγάλους. Πλέον να αρχίζουμε να πηγαίνουμε και σε καμιά ομάδα της Α2, σιγά σιγά, να κοιτάμε κάποια πράγματα. Ο κύριος Ξενής δεν ξέρω σε ποια ομάδα κάνει κόντρα. Μπορεί να έχει δει κάποια άλλη ομάδα έτσι Α2 σε κούπες και θέλει να βρίσκεται συνέχεια σε τελικούς και να παίρνει κούπες. Γιατί στο εργασιακό, εντάξει, έχει ένα προβάδισμα σοβαρό. Από εκεί και πέρα, μακάρι να δούμε ένα πολύ δυνατό μάτσο, όπως λέτε, και να κριθεί πραγματικά στις λεπτομέρειες. Σίγουρα θα είναι ένα καλό μάτς. Το θέμα είναι, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, η ημερομηνία διεξαγωγής του τελικού μπορεί να καθυστερήσει λίγο. Και οι δύο ομάδες μπορεί να προετοιμαστούν, αλλά και μπορεί και να είναι ένα μάτς που να το δεις και να μην είναι ένας τελικός, όπως το λένε, και θα λες αμάν τι κάναμε. Θεωρώ ότι και οι δύο ομάδες θα προετοιμαστούν κατάλληλα για να μπορέσουν να παίξουμε το παιχνίδι. Πιστεύετε, δηλαδή, μαζί με τον κύριο Κυρτσιδάκη που το βλέπω έτσι πολύ σκέφτεται, πιστεύετε ότι ήταν επίτηδες η αλλαγή ημερομηνίας, γιατί είχατε πολύ καλή φόρμα αυτή τη στιγμή και τα κατάφερε πάλι τα Χάγκεντας να αλλάξουν ημερομηνία για να το πάνε αργά? Θεωρώ, σύμφωνα όπως ξαναείπα με τα κυβικά μας, είναι καλύτερα για μας να κάνουμε το Πάσχα τον αγώνα για να μπορέσουμε να χάσουμε λίγο από αυτό που θα φάμε εκείνες τις μέρες. Ενώ μετά το Πάσχα είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Ναι, για εμφράγματα. Κύριε Νίκο, εσείς τι λέτε? Δεν τον αλλάξαν τα Χάγκεντα στο τελικό. Απόφαση την πήραμε όλοι μαζί. Εντάξει, είναι μια χρονιά που πρέπει να παίξουν όλα τα παιδιά που συμμετείχαν. Και είναι αμαρτία τώρα να λείπουν δύο καλοί αθλητές. Σωστά. Ωραία. Δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος και περνάει πολύ γρήγορα όταν είμαστε και πολλοί. Εγώ θα ήθελα να πάμε και πάλι στους διοργανωτές, να μας δώσετε την ημερομηνία του μεγάλου τελικού και τι θα δούμε στον φετινό τελικό, γιατί πάντα μας εντυπωσιάζετε με κάποια πράγματα που βλέπουμε, με αρκετό κόσμο, και είμαστε χαρούμενοι για αυτό που βλέπουμε, και αρκετό κόσμο στον τελικό του εργασιακού. Ναι, καταρχήν έχουμε και το μικρό τελικό, να πω, και τις άλλες δύο ομάδες που ήταν αξιέπαινες και αυτές σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Αυτή την Κυριακή παίζουν 7 η ώρα το μικρό τελικό πάνω στο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Γυμναστήριο. Οπότε όσοι από τους ακροατές θέλουν να έρθουν να δουν ένα πολύ όμορφο παιχνίδι και είναι μπασκετικοί, θα τρελαθούν, ας πούμε, ένα ωραίο παιχνίδι, πιστεύω θα γίνει χωρίς άγχος, γιατί συνήθως ο μικρός τελικός δεν έχει καθόλου άγχος, οπότε και οι δύο ομάδες παίζουν για να το ευχαριστηθούν. Αυτή την Κυριακή λοιπόν έχουμε το μικρό τελικό. Ο μεγάλος τελικός, λόγω αλλαγής του Κρέτα Kings και των αγώνων που έγιναν τελευταία στιγμή, θα γίνει μάλλον 15, Κυριακή 15 Απριλίου, ώρα 7 η ώρα, από ό,τι βλέπουμε τα πράγματα. Εκτός αν αλλάξει κάτι πάλι με το θέμα του Ρεθύμνου, γιατί είναι μια εβδομάδα που είναι δύσκολη και για το Ρεθύμνο. Παίζουμε το Παναθηναϊκό, νομίζω, Τετάρτη εδώ πέρα. Μετά παίζουμε εκτός με την Κίμη Σάββατο. Αν δεν αλλάξει, δηλαδή, κάτι άλλο,
το Σάββατο, πάλι και πάει Κυριακή, όπως έγινε. Σίγουρα θα υπάρξει ενημέρωση. Ναι, φαντάζομαι ότι θα ξέρουμε στις μέρες του Πάσχα, αλλά η ημερομηνία που έχουμε δώσει, δηλαδή σαν Οργανωτική Επιτροπή, είναι 15 Αυγούστου, 7 η ώρα, στο Μελίνα Μερκούρι. Απριλίου. Καλώς ή κακώς. 15 Αυγούστου θα λείπουμε. Καλώς ή κακώς πάντως θα κάνετε και οι δύο ομάδες καλό Πάσχα. Σας άφησαν οι διοργανωτές να χαρείτε το Πάσχα με τις οικογένειές σας και από εκεί και πέρα θα φανεί ποιος έφαγε περισσότερο, ποιος έφαγε λιγότερο, ποιος αθλήθηκε μέσα στις γιορτές ή ποιος το άφησε λίγο παραπάνω και έπεσε στο φαγητό. Σίγουρα, τώρα έχουμε αρκετές ιδέες για την ημέρα του τελικού. Να δούμε τώρα πόσες θα μπορέσουμε τελικά να κατασταλάξουμε. Έχουμε σίγουρα καλεσμένους τον Κερατούκλη και τις κοπέλες που χορεύουν τις Dolphin Breath. Και θα έχουμε και κάποιους σαν έκπληξη. Το βλέπουμε τώρα πώς θα το οργανώσουμε να γίνει πιο όμορφο αυτό το πράγμα. Θα το ανακοινώσουμε και με την αφίσα που θα ανακοινωθεί σε λίγες μέρες. Οπότε θα είμαστε πιο σίγουροι για κάποια πράγματα. Και κυρίως και με την ημερομηνία που θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα. Ωραία. Και για κλείσιμο θα ήθελα από κάθε ομάδα ένα μικρό σχόλιο σαν σλόγγαν για τον μεγάλο τελικό και για τον κόσμο τους. Η κάθε ομάδα έχει το δικό της κόσμο. Για να καλέσει τον κόσμο της στον τελικό. Έλα, Νίκο. Α, εγώ θα πω. Να μην που είναι πρώτα η. Τώρα σκέφτομαι ακόμα. Ο Αστρελός θα βγάλει γρήγορα, μην τον βλέπεις. Έλα, έτσι. Έχει εμπειρία σε τέτοια πράγματα. Ναι, ό,τι είχαμε να πούμε το είπαμε. Ναι. Για τον κόσμο σας. Για τον κόσμο μας, το πολύ. Θα γεμίσει το Πανεπιστήμιο να μας χειροκροτάει. Το Μελίνα Μερκούρι να μας χαιρετάει. Να τους πούμε ότι θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε το κύπελο. Αυτά, τίποτα άλλο. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος... Όπως θέλει και ο φίλος μας ο Κούμουλος τώρα μήνυμα, σεμνά και ταπεινά να πάμε να πάρουμε το κύπελο. Αυτά λέει ο Γιώργος, θα μεταφέρω τώρα. Γιατί... Εντάξει, ο Γιώργος. Ναι, είναι ένα παιδί που έχει το μυαλό μες στο κεφάλι του, παίζει για την ομάδα, όπως είδατε και όσοι ήρθατε στον ημιτελικό. και συνιστά ταπεινότητα να πάμε να μην λέμε μεγάλα λόγια. Τα ανθρωπάκια που έγραφε από κάτω από αυτά που μη μας τα πεις. Όχι. Αυτά τα ανθρωπάκια που έστειλε από κάτω. Εγώ θα ήθελα να πω ότι ο κόσμος που θα έρθει είναι κοινός. Και θα είναι μόνο γυναίκες. Αυτό έχεις κανονίσει για να για να κοιτάει ο αντίπαλος στην κερκίδα και εσύ να παίζεις μπάσκετ. Καλή επιλογή για αυτό. Πάντως οι γυναίκες του Κιούρτς είναι... είναι λίγο δυνατές. Δηλαδή, άμα ανοίξουν οι γυναίκες του Κιούρτς στο στόμα τους. Καλύτερα να έχει 100 άντρες μαζεμένους. Κατάλαβα. Έχει βρει αυτός. Κάτι θα βρει μέσα στο Πάσχα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που δώσετε εδώ το παρόν. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να ξέρετε πάντα ότι ένας τελικός είναι, ναι, μεν στέφεται κάποιος πρωταθλητής, αλλά είναι η τελευταία μέρα ενός δύσκολου και επίπονου πρωταθλήματος που κρατάει 8 μήνες και είναι η χαρά όλων μας, όλες οι ομάδες θα έρθουν εκεί να το διασκεδάσουν. Ακόμα και αν δεν έχουμε κανένα event, εννοείται. Είναι μόνο για τον τελικό. Εννοείται. Και όλοι μαζί να χειροκροτήσουμε τον πρωταθλητή που εύχομαι να είναι ο καλύτερος σκηνής της μέρας. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι όταν ξεκινάει και όταν τελειώνει ο αγώνας για τη δικιά μας την ομάδα, ξεκινάμε με το 1-2-3 και λέμε Κιου. Και αυτό και εκεί τους έχεις αλλάξει. Όλα τους τα έχεις αλλάξει. Μάλιστα. Καλές γιορτές σε όλους, καλή προπόνηση και πραγματικά να κερδίσει ο καλύτερος αυτό το μεγάλο τελικό για ακόμα μια χρονιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Καλό βράδυ.